Αυτό είναι για το χρέος. Τι θα του πει για κούρεμα, θα του πει. Θα του πει ότι αυτό το χρέος, όπως λένε όλοι οι διεθνείς παράγοντες, είναι ότι δεν είναι διαχειρίσιμο. Το λένε οι πάντες. Σιγά, το λένε και το δουνού του. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Δηλαδή, τι θα, αν μείνει αυτό το χρέος, πού θα πάει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να γίνει σαφές προς τους κύκλους, τους διεθνείς και τραπεζικούς, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ποια είναι η κεντρική άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για το χρέος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας ρώτησε τυχαία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διατεθειμένος όχι να μπει μόνο σε μια συζήτηση ευρύτερη για την υπόθεση αυτή. Ακούω ότι μπορεί να κληθεί να υπογράψει τη ρύθμιση. Να του ζητηθεί να υπογράψει την όποια ρύθμιση. Για το χρέος. Το έχουμε πει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Ότι εμείς δεν πρόκειται να υπογράψουμε και δεν πρόκειται να δεσμευτούμε. Για κανένα είδου ρύθμιση. Άμα τώρα, τι αγράψει το χρέος. Αν είναι καλή η ρύθμιση. Κοιτάξτε τώρα, αυτό νομίζω ότι με βάση τον τρόπο που πολιτεύεται η κυβέρνηση και αυτά που έρχονται από το εξωτερικό ως επικείμενα μέτρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προσεγγίσουν καν στην κεντρική άποψη της δικής μας πολιτικής πρότασης όσον αφορά το χρέος. Ούτε εμείς και να πάει σε κούρεμα δηλαδή το χρέος. Ούτε σε αυτή την περίπτωση ακόμα. Από ό,τι φαίνεται, οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το πράγμα το αποκλείουν. Εμείς δεν... Άμα το αποκλείουν αυτό το πράγμα, τι θα αλλάξει. Το θέμα είναι ποιος το θέτει. Ποιος το θέτει, αν το θέτει μια κυρίαρχη κυβέρνηση ή αν η κυβέρνηση της Ελλάδας μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τέτοια. Για να κερδίσεις εντυπώσεις, δηλαδή. Όχι, δεν είναι θέμα εντυπώσεων, είναι θέμα ουσίας. Εδώ λοιπόν, αν δεν δούμε το θέμα του χρέους και αν δεν αντιληφθούμε, και αν δεν αντιληφθούν και οι ξένοι, ότι και οι δανειστές πρώτα απ' όλα, ότι αυτό το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο, με αυτό το χρέος δεν μπορεί να προχωρήσει η ελληνική οικονομία και με αυτό το χρέος η Ελλάδα καθίσταται απικία χρέους σε βάθος 50 ετών, τότε δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης. Το καταλαβαίνετε εσείς, δηλαδή. Ναι, αλλά νομίζω το καταλαβαίνετε. Είναι αυτονόητο το ερώτημα. Είναι αυτονόητο το ερώτημα για οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Μισό λεπτό. Σου λέει, εγώ θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα, προφανώς θα το ακούσουμε όλοι μας. Τη βασική πρόταση που θα έρθει από την πλευρά των εταίρων. Θα την ακούσουμε. Θα έρθει. Δηλαδή ήρθε η ώρα που λένε. Θα την ακούσουμε. Εσείς είναι προφανώς ότι είστε σε μια άλλη κατεύθυνση. Αλλά πρέπει να απαντηθεί και μετά τι. Διότι η βασική πρόταση θα είναι αυτή, είτε είναι ο Πλεύρης, είτε είναι ο Κοντονής, είτε είναι ο Γρηγοράκος. Αυτή δεν είναι η πρόταση από την αποκοινωνία. Εγώ λέω ότι πρέπει να τεθεί το θέμα επιτέλους στα διεθνή φόρα. Ποια είναι η άποψη της ελληνικής πλευράς. Ελάτε να φτιάξουμε λοιπόν μια ομάδα εθνικής διαπραγμάτευσης. Κύριε Γουράκο, άμα να διαπραγματευτούμε. Αρχίζει και το Μουντιάλ. Τώρα άστε τα. Τα ξέρετε αυτά. Δεν είναι. Πάντως είναι. Ομάδα εθνικής διαπραγμάτευσης να φτιάξει Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται. Έχουμε διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Τώρα πάτε εκ των προτέρων. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κύριε Γρηγοράκο, ξέρετε γιατί συμβαίνει. Δεν το έχετε θέσει. Δεν το έχετε θέσει. Όχι, εμείς δεν προσπαθούμε να είμαστε καθόλου. Εμείς θέλουμε να είμαστε με την ελληνική κοινωνία. Δεν το έχετε θέσει. Γιατί σας κρατάνε. Σας το έχουμε πει 15.000 φορές. Είναι όλο το πολιτικό προσωπικό που σήμερα κυβερνά στις λίστες. Τι λέτε, κύριε Κοντονή. Στις λίστες και στα τευτέρια του Χριστοφοράκου. Για να δούμε ποιον κρατάνε. Πολύ. Με κρατάει εμένα κανείς. Καλά, εντάξει, κύριε Κοντονή. Δεν μιλάω προσωπικά, το ξέρετε. Τώρα, αν θέλετε να σας πω. Εάν θέλετε να σας πω, αν ανοίξει το στόμα του ο Χριστοφοράκος και επιβεβαιώσει αυτά που έχει πει. Που έχει μεταναστεύσει σε άλλα κόμματα. Αυτά που έχει πει ο Τσουκάτος. Πάλι εκεί έρχομαστε πίσω, πάλι. Δεν είναι αυτά. Αυτά είναι η ουσία. Αυτά είναι η ουσία ότι εσεί. Δεν είναι. Δεν προχωράμε. Κοιτάξτε, κύριε Γρηγοράκο, αν σα είπαν. Αν σα είπαν. Πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια. Τίποτα από αυτά που λένε. Πάλι με τα σκάνδαλα θα πάμε. Δεν είναι καταστροφή.